κοντά μας ο Κώστας Αμέντας, προπονητής του ΦΟΒ, νταμπλούχη φέτος ηχείου, πρωτάθλημα και κύπελο. Πώς ήταν η χρονιά μέχρι στιγμής, Κώστα? Καταρχήν πανηγυρίζουμε ακόμα το πρωτάθλημα. Ναι, πήραμε όντως το κύπελο πρώτα και μετά τώρα με τη συνεχεία και το πρωτάθλημα. Ήταν ένα καλό πρωτάθλημα, απλώς ήταν δύο ταχυτήτων, αυτό ήταν το δυσάρεστο. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι σε όλες τις επαρχίες, δεν είναι όλες οι ομάδες τόσο ανταγωνιστικές. Οι τρεις πρώτες ομάδες ήταν όντως ανταγωνιστικές. Τώρα τα παιχνίδια με τον Βαόλ μπορώ να πω ότι μας βοήθησε να γίνουμε καλύτεροι, γιατί και ο Βαόλ είναι μια αξιόλογη ομάδα, ανταγωνιστικότατη. Τώρα από εδώ και πέρα προσπαθήσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε στα μπαράζ ανόδου 19 με 23 Ιουνίου, δηλαδή σε λίγες μέρες. Προετοιμαζόμαστε τώρα. Είχαμε τρεις δυνατούς τραυματισμούς που αποτέλεσμα ήταν οι συγκεκριμένοι παίχτες να μην παίξουν σε πολλά παιχνίδια με τον Βαόλ. Ακόμα και τώρα δεν έχουν αποθεραπευτεί πλήρως, κυρίως ο Μαλέρδος. Εντάξει, ευελπιστούμε ότι θα είμαστε 100% έτοιμοι στις 19 του μήνα. 19 του μήνα είπαμε τα μπαράζ, αν δείτε είμαστε εκεί, είναι ομάδες από το Αιγαίο και ανεβαίνει μία ομάδα, έτσι. Ανεβαίνει μόνο μία ομάδα, είναι δύσκολο γιατί είναι κάθε μέρα παιχνίδι. Είναι μία ομάδα από την πρωτακτή Σάμου, λογικά θα είναι Καρλόβας ή η Αναγέννηση. Αυτό θα κριθεί το Σαββάτο, παίζουν τελικό. Είναι ο Αρισβέος Καλονής από τη Λέσβο. Από τα Δωδεκάνησα είναι η Ελπίδα Πεταλούδων, κάποιος έτσι λέγεται. Και είναι και ο Άρης Ξύρου από το νομό Κυκλάδων. Οπότε η ομάδα θα δώσει όλα σε αυτούς τους αγώνες για να μπορέσει να είναι σε εθνική κατηγορία να επανέλθει, έτσι. Από τις πληροφορίες που έχουμε, οι δυνατές ομάδες είναι ο Αρισβέος και η Ελπίδα Πεταλούδων. Παντούς. Βέβαια, δεν θα υποτιμήσουμε και τις άλλες ομάδες. Γιατί όταν υποτιμάς κάτι, το πληρώνεις. Ο ΦΟΒ πήρε και το γυναικείο πρωτάθλημα. Και το παιδικό. Και το παιδικό. Ναι. Πόσο ψηλά έχετε βάλει τον πύχη στην ομάδα γενικότερα και σε όλα τα τμήματα, υποδομών, αντρικό γυναικείο? Κοιτάξτε, ο ΦΟΒ είναι μια ομάδα εδώ και 25 χρόνια, που γι' αυτό είναι μεγάλη ομάδα, γιατί πρωταγωνιστεί πρώτος, δεύτερος, τρίτος, στη χειρότερη τρίτος, εδώ και 25 χρόνια. Σχεδόν σε όλα τα τμήματα. Έτσι λέγεται μια μεγάλη ομάδα. Δεν είμαστε μια φωτοβολίδα, δύο χρόνια είμαστε πάρα πολύ καλοί και μετά να είμαστε στον πάτο. Γι' αυτό θεωρούμαστε στο χιακό μπάσκετ μια μεγάλη ομάδα. Μέσα από τη δουλειά δουλεύουν οι ακαδημίες μας. Είπαμε φέτος να κάνουμε και πιο αξιόλογη προσπάθεια στο γυναικείο και η κόπη ανταμείφθηκα. Η προσπάθεια ανταμείφθηκε. Να σε ευχαριστήσουμε, coach. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Βοήθεια θέλουμε από το Δήμο και την Περιφέρεια. Προς το παρόν δεν την έχουμε. Το θέμα της νησιωτικότητας, έτσι, και αυτό τώρα που είτε πάλι το ταξίδι, τις μετακινήσεις. Εμείς, να σας δώσω, καταλάβετε, θέλουμε πάνω από 6.000 για να πάει το αντρικό και γενικείο 19 με 23. Ναι. Αυτά όλα τα χρήματα που θα βρεθούν. Και σίγουρα θα είναι πολλαπλάσια αν η ομάδα πάει και στη ΓΑΜΑ Εθνική του χρόνου, έτσι. Πολύ πολλαπλάσια. Ωραία. Μεγάλο το κόστος. Γι' αυτό, αν παρατηρήσετε, από όλα τα νησιά συνέχεια οι ομάδες πέφτουν. Δεν αντέχουν οικονομικά. Ναι. Πρέπει και μας από τη Ρόδο μια χρονιά πάνε, μια χρονιά πέφτουν. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε και να πούμε καλή επιτυχία στο τελικό στόχο της ομάδας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.